Νέα δεδομένα για το τηλεοπτικό τοπίο και τον διαγωνισμό για τις 4 πανελλαδικές άδειες έφερε η προθεσμία που είχαν οι προσωρινοί καναλάρχες να πληρώσουν την πρώτη δόση. Το πρωί και ο Όμιλος Κυριακού κατέβαλε το ποσό των 25,3 εκατομμυρίων που του αντιστοιχεί, ωστόσο οι εξελίξεις ήρθαν από την πλευρά Καλογρίτσα που αποσύρθηκε από την προσπάθεια απόκτησης οριστικής τηλεοπτικής άδειας, ανοίγοντας το δρόμο για τον πρώτο επιλαχόντα που είναι ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαβίδης. Είχε προηγηθεί νωρίτερα αίτημα του κυρίου Καλογρίτσα προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας να του χορηγηθεί 48-ωρη προθεσμία προκειμένου να καταβάλει την πρώτη δόση, ένα αίτημα το οποίο απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ο κύριος Καλογρίτσας ανέφερε ότι ζητεί να χορηγηθεί προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να προβεί στην καταβολή της πρώτης δόσης, επειδή λόγοι που δεν σχετίζονται με δικές του επιλογές εμποδίζουν την καταβολή της δόσης αυτής εντός της σήμερων. Από το πρωί, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος, μιλώντας στην ΕΡΤ, επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να τηρηθεί τόσο το χρονοδιάγραμμα όσο και το πλαίσιο του διαγωνισμού με φόντο την πληρωμή της πρώτης δόσης. Σε περίπτωση που δεν καταβάλουν τα χρήματα, θα χάσουν 3 εκατομμύρια την εγγυητική επιστολή που έχουν καταθέσει. Και βεβαίως θα χάσουν την άδεια. Μετά την απόρριψή του, ο κύριος Καλογρίτσας εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση στην οποία αφήνει εχμές κατά άλλων καναλαρχών και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι αποχωρώ για τους λόγους τους οποίους όλοι πλέον αντιλαμβάνονται. Θα προστατεύσω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου παρότι χάνω 3 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν στην εγγυητική επιστολή την οποία έχω καταθέσει. Επί ένα περίπου μήνα κανιβαλίστηκα μαζί με την οικογένειά μου, έμαθα πως είμαι ανήθικος, πως χρωστώ στο δημόσιο, πως φοροδιαφεύγω και αν δεν είχα την τύχη να έχω γεννηθεί μετά το 1962, ίσως να μου χρέωναν και την δολοφονία του Κένεντι. Έτοιμος να πληρώσει την πρώτη δόση του τιμήματος για την απόκτηση τηλεοπτικής άδειας, δήλωσε ο επιχειρηματίας Ιβάν Σαβίδης, τονίζοντας ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση και παράλληλα εμφανίζεται πρόθυμος να συζητήσει τόσο με τον Α όσο και με το Σταρ που δεν πήραν τηλεοπτική άδεια. Ο πρώτος επιλαχών είμαι εγώ. Я готов в ближайшие несколько дней оплатить 61.500 и получить лицензию. Και εγώ είμαι έτοιμος μέσα στις επόμενες μέρες να πληρώσω την δόση από τα 61,5 εκατομμύρια και να αποκτήσω την άδεια. Σε ενδεχόμενη λήψη άδειας από τον Ιβάν Σαβίδη, το ποσό που συγκεντρώνεται από τις άδειες αυξάνει κατά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ στα 255 εκατομμύρια, καθώς η προσφορά του ήταν 61,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση στη διαδικασία, διεμήνησε από την πλευρά του ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Παπάς σε δηλώσεις του μετά το αίτημα Καλογρίτσα για παράταση. Προβλέψαμε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και την ακύρωση κάποιου υπερθεματιστή. Η διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά. Αποδεικνύεται ότι έχουμε διοργανώσει μια διαδικασία που έχει δικλείδες ασφαλείας σε όλα τα επίπεδα. Οι διαδικασίες του διαγωνισμού θα ολοκληρωθούν κανονικά. Κάντε μήνυση στην πραγματικότητα, τονίζει η Όλγα Γεροβασίλη με ανάρτησή της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter. Την ανάγκη να συγκροτηθεί άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Λευτέρης Κρέτσος, συμπληρώνοντας ότι ο διαγωνισμός για τα περιφερειακά κανάλια θα πρέπει να γίνει από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Εμείς θέλουμε αυτός ο διαγωνισμός να γίνει από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Εμείς όμως θέλουμε ένα σοβαρό ΕΣΟΥΡΟΥ, ισχυρό ΕΣΟΥΡΟΥ, δυνατό ΕΣΟΥΡΟΥ να επιτελέσει επιτέλους σωστά τη δουλειά του. Την Παρασκευή ο Sky του Γιάννη Αλαφούζου κατέβαλε 14,5 εκατομμύρια ευρώ και η Alter Ego του Βαγγέλη Μαρινάκη 26,3 εκατομμύρια. Μέχρι στιγμής τα κρατικά ταμεία έχουν εισρεύσει 66,1 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προστεθούν και τα 3 εκατομμύρια της εγγυητικής επιστολής που είχε καταθέσει η εταιρεία του κυρίου Καλογρίτσα προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.